γεμίσει από κόσμο εχθές το βράδυ το πολιτιστικό κέντρο Ηρακλείου από πολίτες όλων των ηλικιών που έσπευσαν να παρακολουθήσουν την ξεχωριστή μουσικοχορευτική εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων, το Μεγάλο Αντάμωμα. Καταλαβαίνετε πόσο συγκινητικό είναι άνθρωποι που χόρεψαν στο Λύκειο Ελληνίδων, διδάχτηκαν τους παραδοσιακούς χορούς μας, τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς στο Λύκειο των Ελληνίδων, χόρεψαν, ταξίδεψαν στα πέρατα του κόσμου, έγιναν φίλοι, γνωρίστηκαν και αποτέλεσαν μια οικογένεια. Σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, να ξανασμίγουν όλοι μαζί, να χορεύουν όπως τότε. Συγχαρητήρια στους εμπνευστές, συγχαρητήρια στον Παναγιώτη Ζαγαλίδη, τον τεράστιο αυτό δάσκαλο. Μπράβο στο Σταύρο τον Αναωτάκη και στην Περιφέρεια Κρήτης που υποστηρίζει τέτοιες δράσεις. Μπράβο στη διοίκηση του Λυκείου, μπράβο σε αυτά τα θαυματουργά παιδιά που με τη σημερινή παράσταση δίνουν στον κόσμο να καταλάβει ότι θα πρέπει να μην ξεχνάμε το παρελθόν. Μπράβο σε όλους, χαρτίρα σε όλους. Χορευτές που διδάχθηκαν τους χορούς της Κρήτης και όχι μόνο τις δεκαετίες 70, 80 και 90 από το χοροδιδάσκαλο Παναγιώτη Τσιγκαλίδη, αντάμωσαν ξανά επί σκηνής με τη συγκίνηση να περισσεύει. Θέρμασε το σχέσιο, είμαστε οι περισσότεροι από παιδιά μαζί. Ωραία, ωραία κατάσταση. Πολύ συγκίνηση και με πολύ ευχαρίστηση να βλέπεις άτομα τα οποία για να τα δεις τόσα χρόνια που σταματήσαμε το Λύκειο Ελληνίδων. Μας ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να ξανασυναντηθούμε μετά από τόσα πολλά χρόνια και θα το κρατήσουμε και θα συνεχίζουμε να συναντιόμαστε. Το Μεγάλο Αντάμωμα, το λέει και ο τίτλος. Συναντηθήκαμε φίλοι, παλιοί χορευτές, μια ολόκληρη ιστορία για να περάσουμε καλά και να το δείξουμε και στους νεότερους. Είναι βαθιά η συγκίνηση που βρεθήκαμε μετά από τόσο πολλά χρόνια όλοι μαζί, διότι είχαμε πολλές εμπειρίες, αναμνήσεις να μοιραστούμε μέσα από το χορό, γιατί μας ενώνει η κοινή αγάπη ο χορός, ο κρητικός, ο παραδοσιακός χορός. Και είμαστε πάρα πολύ έτσι ευχαριστημένοι. Η παράσταση ήταν αφιερωμένη σε τέσσερις διακεκριμένους κριτικούς στους τομείς της πολιτικής, των γραμμάτων και των τεχνών, τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον Νίκο Καζαντζάκη, τον Βιτσέντζο Κορνάρο, τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, αλλά και σε τέσσερις πρωτομάστορες της κριτικής μουσικής, τον Κώστα Μουντάκη, τον Θανάση Σκορδαλό, τον Λεωνίδα Κλάδο και τον Γιώργη Αβυσσινό.